γιατί επέστρεψε στο Μέγκα και μοιράζει καθημερινά 1.000.000 γεν. Η όμορφη ηθοποιός και παρουσιάστρια προχωρά σε αρκετές προσωπικές εξομολογήσεις, σε συνέντευξη που δίνει στο περιοδικό 7 Μέρες TV και τον Γιάννη Βίτσα. Στην τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν έχουν κυρίαρχο ρόλο τα reality, πώς σου φαίνεται όλη αυτή η μόδα επιστροφής τους. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα reality, μου είναι αφόρητα, δεν τα παρακολουθώ, σίγουρα δεν είναι όλα το ίδιο όμως δεν τους αφιερώνω το χρόνο μου, ούτως ή άλλως βλέπω ελάχιστα τηλεόραση χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχω μία πολύ γενική εικόνα του τι γίνεται. Σχεδόν όλοι αναφέρονται στο πως υποτιμώνται οι γυναίκες στο Bachelor. Γιατί ο άντρας δεν υποτιμάται, όλο το πρόγραμμα είναι χαμηλού επίπεδου. Έχεις φίλους ηθοποιούς που περνούν δύσκολα οικονομικά. Εννοείται, σε όλες τις περιόδους της ιστορίας οι ηθοποιοί περνούσαν δύσκολα οικονομικά, όταν διαλέγεις αυτή τη δουλειά ξέρεις ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πεινάσεις, γι' αυτό δεν ενθουσιάζεται κανένας γονιός όταν του λέει το παιδί του θα γίνω ηθοποιός, φοβούνται την ταλαιπωρία και την πείνα. Τώρα υπάρχει ένας ακόμη παραπάνω λόγος γιατί δεν σου επιτρέπουν καν να δουλέψεις. Υπήρξαν περίοδοι της διαδρομής σου στις οποίες πέρασες δύσκολα οικονομικά. Φυσικά, στα πρώτα χρόνια της πορείας μου μέχρι να αποφασίσω να κάνω τηλεόραση γιατί είχα διάφορες εμπλοκές και προσωπικά μου κολλήματα πέρασα πολύ δύσκολα οικονομικά και οι δύο γονείς είναι ηθοποιοί, δεν υπήρχε στο σπίτι μου ένα backup να με καλύπτει, γνωρίζω πολύ καλά το συνέστημα του να μην έχεις καθόλου χρήματα, πλέον στην ειδική συνθήκη που βιώνουμε θα πρέπει να βρεθούν λύσεις όχι μόνο για τους ηθοποιούς αλλά και όσους ανθρώπους δουλεύουν γύρω από το θέαμα. Στο παρελθόν, λίγες φορές αντιμετώπισες κρίσεις πανικού ενώ έπαιζες το ρόλο σου στη σκηνή του θεάτρου. Νομίζω ότι αρκετοί ηθοποιοί έχουν πάθει στη σκηνή κρίσης πανικού, είναι ένα κοινό φαινόμενο. Οι κρίσεις πανικού που αντιμετώπισα προέρχονταν από ένα προσωπικό πρόβλημα με την έκθεση που είχα πάντοτε και δεν το έχω απόλυτα ακόμα και σήμερα. Παλιά ήταν αφόρητο και δεν μπορούσα καθόλου να το διαχειριστώ. Τώρα πια έχω μάθει να το χειρίζομαι, δεν έχω θέμα. Απλά κάποιες φορές την έκθεση δεν την αντέχω. Υπάρχουν στιγμές που θέλω να κλειστώ στο σπίτι μου, που δεν επιθυμώ να είμαι σε κοινή θέα, είναι λίγο καταπιεστικό. Έκανες ψυχοθεραπεία για αυτό το κομμάτι της έκθεσης? Όχι, δεν έκανα ποτέ. Είναι σημαντικό ότι βρήκες τον τρόπο μόνη σου να βγεις από αυτό. Θα μπορούσα να είχα κάνει και ψυχοθεραπεία, δεν είμαι αρνητική, έτσι και αλλιώς νομίζω ότι και ο θεραπευτής σε οδηγεί στο να βρεις τη δύναμη, μόνο σου το κάνεις επί της ουσίας, εγώ απλώς αυτό το κατάφερα μόνη μου. Την ημέρα των γενεθλίων σου υπήρξαν πολλαπλές αναπαραγωγές στα site της φωτογραφίας που ανέβασε στον προσωπικό σου λογαριασμό στο Instagram με τίτλους τύπου «Πιο όμορφη από ποτέ και χωρίς ρετού στα 51 της έχεις άγχος ηλικίας ή ο χρόνος αποτελεί σύμμαχο στη ζωή σου και τον χαίρεσαι». Καταρχάς δεν θεωρώ πως είναι θέμα ρητίδας ο χρόνος, ποτέ δεν τον χαίρεσαι γιατί φεύγει και καταλήγει στο τέλος να πεθαίνεις. Facebook, Twitter.